Δεν έχουν τέλος οι τηλεφωνικές απάτες και στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Το φως της δημοσιότητας βλέπει σήμερα μια υπόθεση που με επιτυχία κατάφεραν να εξιχνιάσουν άντρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών και αφορά ένα τηλέφωνο που δέχθηκε 48χρονος άντρας από τις Σέρες το Νοέμβριο. Ο δράστης έπεισε το 48χρονο να δώσει τηλεφωνικά τους προσωπικούς τραπεζικούς κωδικούς του, προκειμένου να προπληρώσει ιατρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια ο δράστης μετέφερε 11.900 ευρώ σε λογαριασμό που ανήκει σε Πακιστανό άντρα 40 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Για τη δράση των ομάδων που αποσπούν χρήματα τηλεφωνικά, μίλησε στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και την Ελένη Μωραΐτη, ο αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Σερών. Μέθοδος που χρησιμοποιούν οι δράσεις, στέλνουν κάποιον, τον οποίο εμείς ονομάζουμε ταξιτή. Πηγαίνει στο χωριό Ινούσα. Λέμε τώρα ένα χωριό. Ναι, βλέπει εκεί από ποια τηλεφωνικά νούμερα σταθερά ξεκινάει στο χωριό. Βλέπει σε κάποια διαφήμιση στο φαρμακείο ή στο ταξί ότι ξεκινάει από το 2321-025 τάβε. Μπράβο. Και το παίρνουν, ξεκινάνε και παίρνουν τα νούμερα στη σειρά 25001, 25002. Και όποιος πέσει στην παγίδα. Και όποιος το σηκώσει, ακούνε την φωνή, στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες, που ναι, με αυτό που θα τους πούνε θα τους ταράξουν και θα τους βγάλουν το συνέστημα. Είναι ενδεικτικό ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, αρκετές από τις οποίες έχουν εξιχνιαστεί. Χθες, όπως ενημερωθήκαμε από κάποιους πολίτες, υπήρχαν κάποια τηλέφωνα που προσπάθησαν, ευτυχώς έμειναν στο προσπάθησαν, δεν είχαμε τελεσμένη απάτη, προσπάθησαν να εξαπατήσουν αυτή τη μέθοδο. Ναι. Την μέθοδο ότι έχει τραυματιστεί κάποιο πολύ κοντινό σκηνικό πρόσωπο, συνήθως κάποιο παιδί ή εγγόνη. Ναι. Και για να σωθεί η κρυφσιμότητα της ζωής απαιτούταν αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό. Αυτά τα τηλέφωνα κάπου αντησυχούν και γίνεται έρευνα. Αρκεί να η δεύτερη κυρία, από ό,τι κατάλαβα, δεν μας ενημέρωσε. Η δεύτερη όχι. Δεν μας ενημέρωσε. Καταγράφουμε τα στοιχεία. Σε περίπτωση που έχουμε αναγνώριση κλήσης, καταγράφουμε τον αριθμό που τηλεφώνησε. Η έρευνα είναι χρονοβόρα και δεδαλώδης. Από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, η Σπύρα, και γι' αυτό δεν μιλάει καλά ελληνικά, τηλεφωνεί από το εξωτερικό. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, και γι' αυτό, για να καλύψουμε την μη καθαρή ομιλία, αναφέρουν το πρόσχημα ότι είναι Κύπροι.